Σε μεγάλη ταλαιπωρία για τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους, εξελίχθηκε ο μεγάλος περίπατος της Αθήνας με τις συγκοινωνιακές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στους κεντρικούς δρόμους για την υλοποίηση του έργου. Το συγκεκριμένο σχέδιο το εισηγήθηκε μεν η πλειοψηφία υπό τον κύριο Μπακογιάννη, αλλά στηρίχθηκε και από τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και από την παράταξη του Κινάλ του κύριου Γερουλάνου. Ο σκοπός είναι ουσιαστικά να αναβαθμιστεί και να καλοποιηθεί το κέντρο της Αθήνας ως τουριστικό προϊόν. Όπως οι ίδιοι λένε, θέλουν να αλλάξουν το χαρακτήρα του κέντρου της πόλης και πλέον να μετατραπεί σε ένα μεγάλο τουριστικό και εμπορικό κέντρο. Και αυτό είναι τελικά το οποίο θα δημιουργήσει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις και στους εργαζόμενους της πόλης και στους εργαζόμενους οι οποίοι πηγαίνουν στις δουλειές τους περνώντας από το κέντρο της πόλης, αλλά βέβαια και στους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν την εμπορική τους δραστηριότητα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το μεγάλο περίπατο, σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου στο κέντρο της Αθήνας θα απαγορευτεί η κυκλοφορία αυτοκινήτων, μεταξύ αυτών και η οδή Αθηνάς Κερμού. Το κυκλοφοριακό κομφούζιο στους γύρω δρόμους κάθε πρωί υποδηλώνει ένα έργο το οποίο γίνεται με fast track διαδικασίες, χωρίς μελέτες και χωρίς να ληφθούν σοβαρά πράγματα υπόψη. Επιβεβαιώνεται η τοποθέτηση του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης Αθήνας ότι δεν έχει υπάρξει ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο ούτε ολοκληρωμένη μελέτη για τις παρεμβάσεις που πραγματικά χρειάζεται να γίνουν. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και επικοινωνιακά παίζεται πάρα πολύ ότι όλη αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου της Αθήνας έχει έρθει για να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η αλήθεια είναι ότι η στόχευση αυτού του σχεδίου, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς δεν είναι η αναβάθμιση ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αν ήταν αυτή η στόχευση, τότε η συζήτηση θα είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Θα συζητάγαμε για την αναβάθμιση του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης. Θα συζητάγαμε έγκαιρα και με άνεση χρόνου ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο και ένα ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό σχέδιο, μια μελέτη που θα μπορούσε να αναγνωρίσει τις ανάγκες και να οδηγήσει σε μια σειρά αναγκαία μέτρα που πράγματι υπάρχουν. Και βέβαια θα συνδυαζόταν και με ένα πιο συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση των ελεύθερων χωρών συνολικά στην πόλη της Αθήνας, η οποία πάσχει πολύ από αυτό. Η κυκλοφοριακή μελέτη του Εθνικού Μητσόβιου Πολυτεχνείου που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων δεν συνοδεύεται από μελέτη εφαρμογής, που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε πόσο θα επιβαρύνουν οι πεζοδρομήσεις στην κυκλοφορία στους γυροδρόμους και στις ήδη πολύ επιβαρημένες περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Η κυκλοφοριακή μελέτη του Πολυτεχνείου ουσιαστικά αποτελεί απόδειξη πως για άλλη μια φορά αξιοποιείται η επιστήμη και το κύρος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να προωθηθούν άλλα συμφέροντα στο κέντρο της Αθήνας και που δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων και των κατοίκων του κέντρου. Πρόκειται για fast track διαδικασίες με τις οποίες προσπαθούν να αλλάξουν τη φυσιογνωμία του κέντρου της Αθήνας. Με το μεγάλο περίπατο μπαίνει σε κλειό το κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να αποστηρωθεί ώστε να παραδοθεί στην ανάπτυξη των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων. Κατά συνέπεια, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου ριζικής αλλαγής στις οικονομικές δραστηριότητες, στην παραγωγική δομή του και στον εκτοπισμό των λαϊκών στρωμάτων που κατοικούν ακόμα στο κέντρο της Αθήνας. Σε αυτό το προάβλιο περισσεύουν και περισσεύουν οι εργαζόμενοι που κατάγονται από τις λαϊκές οικογένειες οι οποίοι μένουν στο κέντρο, περισσεύουν οι μικρές βιοτεχνίες, περισσεύουν τα μικρά τεχνικά και δικηγορικά γραφεία, για παράδειγμα, που έχουν ξεμείνει σε υποβαθμισμένα κτίρια του κέντρου, περισσεύουν τα μικρά εμπορομάγαζα και όλα αυτά θα πεταχτούν εκτός. Η εμπειρία που υπάρχει από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις δείχνει ότι τέτοιες αναπλάσεις οδηγούν σε υψηλότερες αξίες ακινήτων και στη συνέχεια υψηλότερα τέλη, που δεν μπορούν να πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα που διαμένουν στο κέντρο, είτε είναι κάτοικοι, είτε είναι έμποροι και αυτοαπασχολούμενοι. Τέτοιες αναπλάσεις φέρνουν αύξηση των αξιών των ακινήτων της κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, άρα αύξηση των ενοικίων και κατά συνέπεια σε ένα βάθος χρόνου αύξηση και των δημοτικών τελών. Όταν λοιπόν ο Δήμαρχος Αθήνας μας λέει ότι εγώ θέλω νέα ζευγάρια να έρθουν να κατοικήσουν στο κέντρο ξανά και επειδή δεν έχουμε υπόψη μας κάποια στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης για να μπορέσουν τα νέα ζευγάρια να μείνουν ξανά στο κέντρο και ούτε υπάρχει τέτοια και ούτε θα υπάρξει γιατί δεν θέλουν αυτό. Ουσιαστικά δεν μας λέει, μας κρύβει ότι αναφέρεται στα πλούσια ζευγάρια τα οποία θέλουν να έρθουν στο κέντρο. Τον κόσμο δεν τον έχουν ενημερώσει. Και σας είπα, λόγω πείρας, γιατί είμαι 32 χρόνια εδώ πέρα, όπου ακούμε πολλά κεράσια να κρατάμε μικρά καλάθια. Γιατί για τους επαγγελματίες στον χώρο, μα είτε περιφτεράς, μα είτε μια μικροεπιχείρηση, που είναι πολλές οι επιχείρησεις εδώ, η Αθηνάς είναι βιομηχανικός δρόμος. Είναι τα είδη της γκαλερίας, χρωματοπολία, γεωργικά μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία,
το οποίο αυτά δεν είναι ένα ρούχο ή ένα ζευγάρι παπούτσια να το πάρει ο καταναλωτής στο χέρι και να απομακρυνθεί. Χρειάζεται πάντα η βοήθεια του αυτοκινήτου. Και το βασικότερο είναι η κεντρική αγορά, η Βαρβάκιο, κρεοπωλείο και η ψαραγορά, τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι ευπαθή προϊόντα και μπορεί να έρθει ένα φορτηγό για να φέρει τα λέγματα. Όταν μπουν αυτοί οι περιορισμοί που λένε, αυτό θα είναι φυσικά αδύνατο. Η μεταφορά ακόμα περισσότερης εμπορικής κίνησης προς το κέντρο της πόλης, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρευση των όρων δουλειάς για δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις γειτονιές της Αθήνας αλλά και γειτονικών δήμων. Μήπως έχουν άλλο σκοπό, να αλλάξουν τη χρήση του δρόμου? Όταν αλλάξουν τη χρήση του δρόμου, όλοι εμείς θα πάμε εξαναγκαστικά στην ανεργία. Είναι που είναι στα ύψη, θα προσταθούμε και άλλες μερικές δεκάδες. Ενώ μικροί επαγγελματίες και έμποροι που θα παραμείνουν ανοιχτοί στο κέντρο της πόλης θα έχουν να αντιμετωπίσουν έναν ακόμη πιο άνισο ανταγωνισμό από τα μεγαθύρια του κλάδου. Οι αντιδράσεις επαγγελματιών σε παραδοσιακούς εμπορικούς δρόμους όπως στην Αθηνάς ή στο Μοναστηράκι είναι έντονες, καθώς βλέπουν ότι πάρα πολλοί από αυτούς απειλούνται με κλείσιμο, καθώς θα γίνει πιο δύσκολη έως αδύνατη η πρόσβαση του κόσμου. Θεωρούμε σημαντικό αυτές οι αντιδράσεις να συνεχιστούν, να ενταθούν, να μεγαλώσει η πίεση, ακριβώς γιατί ενώ υπάρχει πραγματική ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν υπηρετεί τις ανάγκες των πολλών και ακριβώς για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει αυτές οι αντιδράσεις να είναι ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα. Επιλέγουν να κάνουν ανάπλαση σε περιοχές που δεν τη χρειάζονται, ενώ υπάρχουν πολλές υποβαθμισμένες περιοχές που τη χρειάζονται, και άρα να προτάξει τα δικά του συμφέροντα και τις ανάγκες απέναντι στα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Γιατί για τους ομίλους υπάρχει και η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή και η κυβέρνηση που τα δικά τους, αυτά τα συμφέροντα προσπαθεί να εξυπηρετήσει, όπως και οι προηγούμενοι από αυτούς. Η Αθήνα χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να υπηρετούν τις ανάγκες και τους όρους ζωής των εργαζομένων, των κατοίκων, των επαγγελματιών του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και όχι όσων προσδοκούν να βγάλουν κι άλλα υπερκέρδη, αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία του και μετατρέποντάς το σε κλειστό κλαμπ μεγαλοξενοδόχων, μεγαλεμπόρων και επιχειρηματιών βραχυχρόνιων μισθώσεων.